σαν κοψίματα είμαστε. Καλά τα πας, Δημήτρη. Εγώ είμαι πολύ περήφανη για σένα. Θέλω να πω, παιδιά, τον πόνο μου. Μας λέει ο Δημήτρης για την σημερινή ηλιακή έκλειψη εδώ και τόσες μέρες. Μας δημιουργεί έναν φόβο, ένα πανικό. Ένα να προσέχετε. Χθες έμεινα δύο φορές με το αυτοκίνητο την ίδια μέρα. Βλέπει. Και παίρνω την οδική βοήθεια που την πληρώνουμε φυσικά. Γιατί τη μία φορά το χρόνο που την έχει ανάγκη, μην πω και όνομα. Και μου λένε, σε μία με μία μισή ώρα θα είμαστε εδώ. Εντάξει, ρε παιδιά. Μπορεί να την πω, Χρυσέ μου, τυχαίνει και είμαι εδώ στον Α, ας πούμε, που έχει μια τουαλέτα, ένα νερό, κάτι. Αν ήμουν στη μέση του πουθενά, τι θα έκανα. Σε μία μισή ώρα πέσει το φάρο στην Πάτρα, πλάκα μας. Και βρέθηκε ένας καλός χριστιανός, είναι ο υπεύθυνος για τις κάμερες, παιδιά, και μου έδωσε ρεύμα με τα καλώδια. Γιατί συνήθως όταν μένεις στο αυτοκίνητο από ρεύμα, μένεις και είσαι για να πας κάπου. Α, κάπου χρειάζεται να πας γρήγορα. Χθες το βράδυ προσπαθώ να επεξεργαστώ τρία αρχεία στον υπολογιστή. Τα δύο τα επεξεργάζεται άψογα, το τρίτο με τίποτα. Ναι. Και έχω φάει μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα. Και αγωνίζομαι, ιδέες. Σου λέω θέλει προσοχή. Ακούστε σύμπτωση. Εγώ βάζω χθες να μαγειρέψω γιατί θα. Αν είσαι στην Ελένη σήμερα. Το μεσημέρι στην Ελένη να προσπαθήσω να κάνω την αδικία. Κοίτα να κρατήσεις το happy day ψηλά, μην χάσεις από τον Αλεξάνδρο και τους άλλους διαγωνιζόμενους. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν ξέρω να κάνω καλά. Ζήμου, δεν ξέρω πολύ καλά να μαγειρεύω. Προσπαθώ, όμως και εκτιμάται η προσπάθεια. Πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό. Να σου πω, με τη μηχανή του αυτοκινήτου πώς θα πας. Με την. Με τη μηχανή του αυτοκινήτου. Δηλαδή, άμα θέλω να ρίξω τη φιένα στο βέ. Συγγνώμη, Ελένη μου, δεν σου αναγνωρίζουμε κανένα ελαφρυντικό. Θα εκπροσωπήσω.